Κύριε Ιωαννίδη, έρχομαι σε εσάς για την ακρίβεια. Καλά, προφανώς διαφωνείτε με την κυβέρνηση, δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Ναι. Θέλω να μου πείτε όμως ποιο είναι το μείγμα πολιτικής που εσείς προτείνετε για την αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και πλέον δεν είμαστε σε μνημόνια. Η κυβέρνηση είναι 5 χρόνια στα πράγματα. Να μην αλλάξουμε το μείγμα, να αλλάξουμε την κατσαρόλα συνολικά. Να βάλουμε άλλα υλικά μέσα. Αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή η ουσία ποια είναι, ότι εδώ και χρόνια ακούμε το τούνελ. Βγαίνουμε από το τούνελ. Ναι. Βγήκαμε από τα μνημόνια, επαναφορά μισθών, συντάξεων, επαναφορά δώρων. Δεν έχει έρθει. Επαναφορά μισθών για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους στα επίπεδα του 2010, στα επίπεδα της αγοραστικής δύναμης. Δεν λέω στην ονομαστική τους αξία. Δεν έχει έρθει. Mm-hmm. Τι έχει προκύψει? Έχει προκύψει ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα παράγεται πλούτος. Αυτό τον πλούτο τον καρπώνεται μια λιγοστή ομάδα ανθρώπων, η οποία φυσικά δεν πλουτίζει απλά, αλλά καθορίζει και πολιτικές εξελίξεις. Και μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη είναι αυτή που είχαμε προχθές. Είναι αυτή η οποία διαστόματος της εισήγησης της έκθεσης Draghi μας μιλάει για 800 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρέπει να μαζευτούν, γιατί η Ευρώπη δυστυχώς τα καημένα τα ευρωπαϊκά μονοπόλια δεν τα βγάζουν πέρα στον ανταγωνισμό τους με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, με τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, παραπάνω πράσινη ενέργεια, 11 δισεκατομμύρια έδωσε ο ελληνικός λαός για τους διάφορους φόρους περιβάλλοντος για την πράσινη ενέργεια. Παραπάνω πολεμική βιομηχανία, άρα ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή κιόλας της χώρας μας, και την οποία πληρώνουμε. Δεν είναι μόνο το ζήτημα του πολέμου, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι, που είναι πολύ κοντά και συνεχόμενα ακούμε διάφορα υπονοούμενα για πυρηνικές. Για πυρηνική ουσιαστικά επέκταση του πολέμου, αλλά μιλάμε για το γεγονός ότι αυτό το πληρώνουμε στην καθημερινότητά μας ο ελληνικός λαός. Με τις κυρώσεις, με το γεγονός ότι επιλέγουμε το πολύ πιο ακριβό αμερικάνικο LNG σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτά τα πληρώνουμε λοιπόν. Άρα λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει εδώ και τώρα να ανέβουν οι μισθοί. 950 άμεσα τώρα ευρώ ονομαστική. Ονομαστικός μισθός. Τώρα, όχι στο 2027, γιατί τώρα ο ελληνικός λαός δεν μπορεί ουσιαστικά να ζήσει. Το 2027 τα 950 ευρώ μπορεί να είναι τίποτα. Οπότε είναι τίποτα. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά εδώ σας απαντούν ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για τα 950 ευρώ. Λέω γενικώς. Μα αυτό σας λέω. Υπάρχει περίπτωση το δίκαιο του εργαζόμενος να το βρει από μια κυβέρνηση η οποία μια ζωή λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο όταν οι συγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο μετράνε κέρδη εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων, να τα πάρει από αυτούς. Να ανεβάσει η φορολογία του κεφαλαίου, η οποία συνεχώς πέφτει. Από το 2015, από το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάλι η Νέα Δημοκρατία, συνεχώς το ρίχνουν. Θα μπορούσε κατά εσάς, για παράδειγμα, να περιορίσει τις δαπάνες στα εξοπλιστικά για να ενισχύσει κάποιους άλλους τομείς της οικονομίας? Εμείς, κοιτάξτε. Εσύ να ενισχύσει την παιδεία, δεν εμείς, ξέρω. Εμείς, κοιτάξτε, και όσον αφορά τα εξοπλιστικά, λέμε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας, καλώς να υπάρχει. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν εξοπλιστικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Mm-hmm. Τόσο πολύ τους έπιασε ο πόνος για την άμυνα της χώρας που φεύγουν όπλα, άρματα μάχης από τα ελληνικά νησιά και πηγαίνουν στην Ουκρανία. Άρα τι συζητάμε? Άρα λοιπόν, επειδή μιλάμε και για παιδεία για το πώς μπορεί να αναπροσανατολιστεί τα χρήματα που δίνονται από εξοπλισμούς να πάνε στην παιδεία, εντάξει, γίνονται και εξοικονόμηση. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές και ο κύριος Πιερακάκης μας είπε ότι τα κλεισίματα τμήματων, 1600 σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι για δημοσιονομικούς λόγους, δεν είναι για εξοικονόμηση. Είναι, λέει, για να εξορθολογιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Και προχθές εμφανίστηκε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σε όλες τις διευθύνσεις, το οποίο λέει ξεκάθαρα πόσους εκπαιδευτικούς και πόσες ώρες έχετε εξοικονομήσει. Άρα τα παιδιά του ελληνικού λαού τα βλέπουν σαν αριθμούς, τα στηβάζουν σε σαρδέλες 25 και 26 τμήματων, για να μπορούμε να βγάλουμε τι? Μάλιστα. Να εξοικονομηθεί τι? Κύριε Ιωαννίδη, παρακαλώ. Εσείς. Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι και εσείς ανησυχείτε γιατί ότι υπάρχει πρόθεση ιδιωτικοποίησης και του νερού. Ναι, να θυμίσουμε όμως ότι απέναντι σε αυτήν την απαράδεκτη προφανώς πρόθεση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα, αντιδράσεις θα υπάρχουν. Ε? Mm-hmm. Αλλά να θυμίσουμε, πριν περάσουμε στο συγκεκριμένο, να πω ότι και η ΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ
γίνανε ανώνυμες εταιρείες. Μπήκαν στο χρηματιστήριο, στο ναό του Τζόγου. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Σε μια πορεία κομματιάστηκαν οι τμηματικά, οι λειτουργίες της, δηλαδή οι εργολαβικές λειτουργίες κτλ. Μπήκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, μπήκαν στο υπερταμείο, μνημόνια. Αυτά δεν είναι άσχετα με μια πορεία όπου ένα δημόσιο αγαθό όπως το νερό μπαίνει σε μια λογική κερδοφορίας, ακόμα και με την ταμπέλα του δημοσίου. Φυσικά το κερασάκι στην τούρτα θα είναι μια ιδιωτικοποίηση, το οποίο φυσικά και είναι ριζικά ποιοτική στροφή, αρνητική εξέλιξη. Άρα η κυβέρνηση υποκριτικά όποτε θυμάται την κλιματική κρίση να μας πει πολύ συγκεκριμένα πώς γίνεται στην Αττική όποτε βρέχει να πνιγόμαστε και να πλημμυρίζουμε, πώς θα δει συγκεκριμένα να οργανώσει αντιπλημμυρικά έργα και αξιοποιήσει των υδάτινων πόρων για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Αν υπάρχει αυτό το ζήτημα θηλυψιδρίας που οι επιστήμονες προφανώς αυτό λένε. Ναι, αλλά το μέτρο και τα, που υπάρχει και τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να επιληθεί είναι συγκεκριμένα και είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Κύριε Ιωαννίδη, παρακαλώ το σχόλιο σας σύντομα και καταρχήν εσείς. Η Γερμανία υλοποιώντας, παίρνοντας αυτό το μέτρο, πατάει ακριβώς τον πυρήνα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό που πριν το καλοκαίρι. Όπου εκεί πέρα κιόλας, για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, δίνεται δυνατότητα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείνουν τα κερσαία τους σύνορα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από αυτή την άποψη ο κύριος Μητσοτάκης που μιλάει για μια απόφαση η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή είναι υποκριτικό εντελώς. Το ψήφισε. Το ψήφισαν. Και είναι και οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω και της Ολδημοκρατίας, νομίζω, το ψηφίσαν αυτό. Το απαράδεκτο σύμφωνο. Άρα γιατί συζητάμε τώρα. Δεύτερον, η χώρα μας πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει και να σεβόμαστε τη συμφωνία της Γενέβης. Οι πρόσφυγες πρέπει να πηγαίνουν στη χώρα πρώτου προορισμού τους. Και όχι στη χώρα υποδοχής. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άρα νομίζω ότι είναι και λίγο βολικό. Μιλάμε για την ακροδεξιά. Όταν όλα αυτά τα μέτρα, δηλαδή ο κύριος Σόλτς τι είναι. Σοσιαλδημοκράτης είναι. Ας είμαστε με τον Σάντσεθ καλύτερα. Άρα και τι συζητάμε τώρα λοιπόν. Θα τον προτιμήσουμε. Άρα το θέμα μας είναι, και για να τελειώνουμε για, με το θέμα λοιπόν της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, είναι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε πολέμους και μετά χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από εστίες πολέμου και έρχονται να βρούνε τι, ειρήνη, ένα σπίτι. Αυτό είναι υποκρισία. Και τους στείλει και σε ένα εργατικό δυναμικό πολλές φορές, τότε του ζητάει. Αυτό είναι γεγονός. Ανοιγοκλίνει τη στρόφιγγα. Ναι, ναι. Τώρα η Γερμανία περνάει κρίση, κλείνει και λίγο τη στρόφιγγα.